Θεσσαλόνικα με επιτυχία και πολλά χαμόγελα συνάντησε ξανά τους συνεργάτες της από κοντά όλους μαζί στην Αθήνα. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεδρίων της εταιρείας σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα είχε στόχο εκτός από την ενημέρωση των συνεργατών και τη δυνατότητα μιας ζωντανής άμεσης επικοινωνίας μαζί τους, αφιερώνοντας μέρος της εκδήλωσης για ερωτήσεις προς τη διοίκηση της εταιρείας. Η Ιντερ Σαλόνικα με επίκεντρο το συνεργάτη εξελίσσεται τεχνολογικά, προσφέροντας ακόμα περισσότερα εργαλεία για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του δικτύου της. Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, βρέθηκε σύσσωμη η διοίκηση της εταιρείας. Η κάμερα του Next Deal που ήταν εκεί σας μεταφέρει στιγμιότυπα από το συνέδριο αλλά και τα μηνύματα των ανθρώπων της Ιντερ Σαλόνικα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και είναι ίσως ένα από τα γεγονότα που μας έλειψαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας εννοώ, αυτή η επικοινωνία που έχουμε με τους ασφαλιστές. Δεν κάναμε 3 χρόνια συνέδρια, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες φιλότιμες προσπάθειες διαδικτυακά, αλλά. Ξέρετε, δεν συγκρίνεται η φυσική παρουσία, η φυσική επικοινωνία και αυτά τα συναισθήματα που δημιουργούνται όταν επικοινωνείς με κάποιες εκατοντάδες ασφαλιστές οι οποίοι είναι σήμερα στην αίθουσα, δεν μπορεί να συγκριθεί. Σήμερα λοιπόν φτάνουμε στο μέσον. Έχουν προηγηθεί άλλα 3, σήμερα κάνουμε το 4ο εδώ στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες άλλα 4 να κλείσουμε τα 8 και πιστεύουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε περισσότερους από 1000 ασφαλιστές. Το μήνυμα λοιπόν αυτής της επικοινωνίας, αυτής της συζήτησης είναι το εξής. Είναι διπλό αν θέλετε το μήνυμα. Κλείνουμε φέτος 45 χρόνια ζωής, από το 1978. Αυτά τα 45 χρόνια συνέπεσαν τη χρονική στιγμή κατά την οποία είμαστε πλέον ο μεγαλύτερος ελληνικός ασφαλιστικός όμολος της χώρας. Και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε την πρόταση στους ασφαλιστές, στους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης, να εξελιχθούμε μαζί. Το μήνυμα του συνεδρίου λοιπόν είναι εξελισσόμαστε μαζί. Όπως εξελιχθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και κάναμε εξαιρετικά βήματα μαζί, παρέα, συγχρονισμένα. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε την πρόταση με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε μαζί και αυτό θα γίνει με 2 βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι προϊοντικός, προϊόντα τα οποία μπορούν να απολυθούν από τους ασφαλιστές, τα οποία με περίπου κρατώντας έναν ίδιο αριθμό πελατών θα προσθεθεί ένα πρόσθετο εισόδημα. Γιατί θα προσθεθούν νέες καλύψεις, νέα συμβόλαια. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξέλιξη, η χρήση της τεχνολογίας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Και εμείς οφείλουμε, και αυτή είναι μεγάλη η προσπάθεια, να δώσουμε επιλογές στον διαμεσολαβητή. Και είναι απόφαση καθαρά του διαμεσολαβητή να αποφασίσει ποια από αυτά τα οποία προτείνουμε θα κάνει χρήση και ποια ενδεχομένως δεν ταιριάζουν στο δικό του το χαρτοφυλάκι. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό το μήνυμα και αυτή είναι η βασική προσπάθεια αυτών των ημερών. Είμαστε πάντα δίπλα στους συνεργάτες μας, είμαστε κοντά στο δίκτυό μας, τους στηρίζουμε δυναμικά και προσπαθούμε πάντα να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους με σύγχρονα εργαλεία. Αυτά λοιπόν αναπτύξαμε μαζί. Και γι' αυτό είναι και το μήνυμά μας, εξελισσόμαστε μαζί και τους δίνουμε ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και στη δική τους καθημερινότητα και στην καθημερινότητα των πελατών τους. Αφορούν δηλαδή εργαλεία τα οποία βοηθούν και στην άμεση απόκριση της οδικής βοήθειας, στην ασφάλιση, στην ίσπραξη των ασφαλιστηρίων και γενικότερα σε ευκολία και χρήση της τεχνολογίας για την παροχή υπηρεσιών. Σήμερα ερχόμαστε να δώσουμε ουσιαστικά σάρκα και οστά στο μήνυμά μας που λέει νοιαζόμαστε για εσάς. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα εφόδια στο συνεργάτη, να τον καλύψουμε σε όλο το κομμάτι των γενικών ασφαλίσεων και όχι μόνο. Ο όμιλος του Ιντερ Σαλόνικα, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός, ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος στη χώρα αυτή τη στιγμή, η εταιρεία με το μεγαλύτερο στόλο οχημάτων, δεν μπορεί παρά να μπορεί να παρέχει λύσεις στους συνεργάτες και στους λοιπούς κλάδους των γενικών ασφαλίσεων. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Θα τους παρουσιάσουμε κάποια προγράμματα τόσο σε επίπεδο τιμολογημένων κινδύνων για κατοικίες και επιχειρήσεις, αλλά και σε μη τιμολογημένα, σε ελεύθερους κινδύνους. Ξεκινήσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ιντερ Σαλόνικα με στόχο να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους ασφαλιστές μας και στους πελάτες τους. Ερχόμαστε σήμερα να δείξουμε τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα του ταξιδιού το οποίο έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο εξάμηνο. Υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα
βελτιώσουν αισθητά το customer experience, δηλαδή των πελατών των συνεργατών μας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών τους, είναι σίγουρο ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να έχουν και καλύτερα παραγωγικά αποτελέσματα σε σχέση με τους πελάτες τους. Ταυτόχρονα διαθέτουμε και υπηρεσίες οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, πολύ πιο γρήγορα σε πολύ λιγότερο χρόνο πράγματα που έκαναν σήμερα. Όπως είπε, να μπορεί να εκδώσει αντί σε 8 ώρες κάποια συμβόλαια, μπορεί να τα εκδώσει σε 2. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα είναι, αλλά είναι σίγουρο θα είναι πάρα πολύ μικρό το διάστημα και θα τους διασφαλίσουμε χρόνο παραγωγικό, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν πελατολόγιο και εισόδημα. Με μεγάλη χαρά, μετά από μια τετραετία, στην οποία λόγω τον περιορισμό του κορονοϊού δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με συνέδρια με τους συνεργάτες, σήμερα υποδεχόμαστε περισσότερους από 300 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για να τους μεταφέρουμε το μήνυμα της αλλαγής πορείας του ομίλου. Έχουμε κατακτήσει την κορυφή στον κλάδο αυτοκινήτου. Στοχεύουμε να πάρουμε το μερίδιο που μας ανοίγει και στους λοιπούς κλάδους και στην εταιρεία ζωής. Παρουσιάζουμε προμηθειακό κανονισμό που έρχεται και επιβραβεύει διπλά και τριπλά τις παραγωγές σε αυτές τις στοχευμένους κλάδους ανάπτυξης και έχουμε αποδείξει ότι δικαιούμαστε και θα πάρουμε το μερίδιο που μας ανήκει και ως Ιντερσαλόνικα στους λοιπούς κλάδους και θα δώσουμε τη δυνατότητα στο δίκτυο των συνεργατών μας να αυξήσει πολλαπλώς τα εισοδήματά του συνεργαζόμενοι και σε αυτούς τους κλάδους ασφάλισης μαζί μας. Τα 5 χρόνια η Ιντερσαλόνικα στηρίζει τον Έλληνα πολίτη, τον ασφαλίζει. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα σήμερα στο συνέδριο εδώ στην Αθήνα? Άλλα 45 χρόνια να συνεχίσουν να στηρίζει ο όμιλος τον Έλληνα πολίτη και ο Έλληνας πολίτη να στηρίζει την όποια και κάθε ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση. Εκείνο που έχει αξία είναι ο τόπος. Ο τόπος θα τον ονόμαζα αυτόν τον πολύ ιστορικό, τον πλούσιο, τον δυνατό που γέννησε πνεύματα, θα τον ονόμαζα πρακτικά απλά μία κότα που κάνει χρυσά αυγά. Την κότα αυτή ούτε την πουλάμε, ούτε την εκχωρούμε, ούτε τη σφάζουμε και ούτε την τρώμε. Την κρατούμε την κότα και έχουμε τα αυγά. Τα αυγά είναι ατελείωτα. Τι σημαίνει για σας ασφάλιση? Ασφάλιση. Πολύ, πάρα πολύ ωραία λέξη. Αν το πάρουμε γραμματικό, εδώ πάνω στη λέξη αυτή έγινε ένας άγνωστος, αδίδακτος, πνευματικός πόλεμος μεταξύ των πολύ δυνατών πνευμάτων. Διότι λέει το ασφαλίζει νεστή ελληνικών, το δε ασφαλίζεσθε, παθητική φωνή, βαρβαρών. Δεν είναι γνωστή η εξέλιξη και ποια από τις δύο μερίδες νίκησε, αλλά να απαντήσω στην ερώτηση. Εάν πάρετε το λεξικό και δείτε το ελληνικό, οποιοδήποτε ελληνικό λεξικό και δείτε τις λέξεις, τις έννοιες, θα βρείτε πάνω από 20 διαφορετικές ερμηνείες. Είναι μία από τις πιο πλούσιες έννοιες που μόνο η ελληνική γλώσσα αποδίδει τέτοιον πλούτο. Οι Έλληνες λοιπόν από την αρχαιότητα την είχαν χωρίς να είναι γνωστοί με τη σημερινή έννοια. Ο ασφαλίων επί παραδείγμα, αχ τι μου ερώτηση μου έκανες τώρα, θα μιλώ για μια εβδομάδα. Οι Έλληνες είχαν μία λέξη που έλεγαν ασφαλίων. Ξέρετε τι ήταν ασφαλίων? Το κουτί που βάζουμε τα πολύτιμα, υλικά, τα χρήσιμα, οτιδήποτε. Εκεί τα ασφάλιζαν. Υπ' αυτήν την έννοια άρχισε και στη συνέχεια εξελίχθηκε, όπου ο θεσμός της εγγύης, που δυστυχώς και αυτό είναι αδίδακτο, προηγήθηκε, υλοποίησε τη λέξη εγγύηση, διότι αυτός ο θεσμός της εγγύης έλεγε ότι όταν γεννιόταν το αγόρι,
Το έβαζαν ένα στεφάνι έξω από την πόρτα. Όταν γιώνει τον Κορίτσι, το έβαζαν μία τούφα μαλλί, ότι θα γίνει νοικοκυρά. Ο μένα άνδρας, το αγόρι δηλαδή, θα γίνει ανδρείος άνδρας και η γυναίκα νοικοκυρά. Όταν λοιπόν είτε ερχόταν σε ηλικία γάμου, έπρεπε ο έφηβος να δημιουργήσει περιουσία, να δουλέψει ο ίδιος τον βοηθήσει και πατέρα να δημιουργήσει και να προτείνει και να πει, κύριε Σπύρου, εγγυώμαι, η λέξη ασφαλίζω τώρα, υπό άλλη μορφή, υπό άλλη ερμηνεία, εγγυώμαι την θυγατέρα που θα μου δώσεις. Εγγυώμαι. Και έλεγε ο υποψήφιος πεθερός, εγγυώμαι και εγώ την νοικοκυροσύνη της, την πρίκα της, και έτσι υπό την προστασία των αρχών του τόπου γινόταν η περιουσία του ανδρός, ο άνδρας δηλαδή εγγυόταν τη γυναίκα, πήγαινε η γυναίκα στην σύζυγο, ώστε αν υπήρχε διαχωρισμός, διαζύγιο δηλαδή, η περιουσία έμεινε στον στη γυναίκα και στα παιδιά. Δεν επέστρεφε ποτέ. Αυτός ήταν ο θεσμός της εγγύης. Δηλαδή εγγυόταν ο άνδρας την, ας το πούμε, μια μορφή ασφάλισης ζωής ήταν αυτή η ασφάλιση περιουσίας. Έδινε στη γυναίκα την περιουσία και στα παιδιά. Ο ίδιος δεν έπαιρνε πίσω τίποτα, έπρεπε να συνεχίσει να δημιουργήσει πάλι από την αρχή περιουσία. Πάμπλουτη η λέξη, το ασφαλίζω. Επίσημα να διαχωρίσουμε, παρακαλώ, να μάθουμε να μιλούμε πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα ελληνικά. Φαίνεται ότι από την εποχή του Βυζαντίου καθιερώθηκε η λέξη ασφάλιση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα η Τράπεζα Ελλάδος, αν μπείτε στην ιστοσελίδα της, τον χρησιμοποιεί και πολύ καμαρώνω. Λέξη ασφάλιση, το λέω και γεμίζει η γλώσσα. Δεν είναι ασφάλεια. Προηγουμένως είπα για πνευματικό πόλεμο, ακόμα συνεχίζει. Η ασφάλεια μπορεί να είναι η ασφάλεια του όπλου, η ασφάλεια της πόρτας, η ασφάλεια του χώρου που κάθομαι να μην με πάρει ο αέρας, να με φυσήξει. Η ασφάλεια υπό την έννοια του αστυνομικού τμήματος, αδερφέ, να πούμε, έχει πάρα πολλά. Εμείς στο χώρο μας να το διδάξουμε, να το καθιερώσουμε και... Επειδή αισθάνομαι ότι είμαι από τους παλιότερους πλέον, παρακαλώ να χρησιμοποιεί τη λέξη ασφάλιση. Περιέχει πλούτο, σιγουριά, ησυχία. Με αυτήν την λέξη μόνον κοιμάσαι ήσυχα, αλλιώς δεν κοιμάσαι.